Γεια σας και καλώς ήρθατε πάλι στο κανάλι μου. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε 5 επιλογές πρωινού, αλμυρές επιλογές πρωινού. Τώρα θα δείτε και την κουζίνα μου που είναι άπλυτα όλα τα πιάτα, εγώ ή ακαμάτρα. Θα δούμε λοιπόν 5 επιλογές πρωινού, υγιεινές επιλογές πρωινού, το ξαναλέω, υγιεινές. Μου ζητήσατε στο Instagram να δείξω πρώτα αλμυρές επιλογές και μετά γλυκές και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί και εγώ αλμυρές επιλογές κάνω στο πρωινό μου, καθώς δεν μου αρέσουν ιδιαίτερα τα γλυκά πρωινά, γιατί μετά με λιγώνουν και θέλω να φάω κάτι αλμυρό, οπότε δεν έχει ιδιαίτερο νόημα. Παρ' όλα αυτά, οι επιλογές, να εδώ είναι τα πιάτα που σας έλεγα. Παρ' όλα αυτά, οι επιλογές που έχω κάνει για τα πρωινά είναι πάρα πολύ εύκολες και αγαπημένες μου, καθώς κάθε μέρα τις βλέπετε στο Instagram. Οπότε είπα να τις δούμε και πιο αναλυτικά. Σε κάθε συνταγή θα σας έχω από κάτω στο description box τα υλικά και το τι θα χρειαστείτε. Οι επιλογές δεν είναι vegan, θα ανέβει άλλο βίντεο για vegan επιλογές πρωινού, τις οποίες νομίζω ότι θα αγαπήσετε κι εσείς που δεν είστε vegan. Τι άλλο ήθελα να σας πω, επίσης αφήστε μου από κάτω στα σχόλια, αν δοκιμάσετε κάποια επιλογή και αν σας άρεσε, μπορείτε επίσης να μου γράψετε από κάτω στα σχόλια ποιο είναι το δικό σας αγαπημένο πρωινό, μπορεί να μου δώσετε και κάποια ιδέα αν δεν το έχω φάει να το φάω, καθώς πειραματίζομαι πάρα πολύ με το πρωινό μου. Πάρα πολλές φορές σκέφτομαι τι θα φάω για πρωινό από το προηγούμενο βράδυ, πριν κοιμηθώ. Το κάνετε? Ή μόνο εγώ την έχω αυτή την ανομαλία? Τέλος πάντων, ελπίζω να σας αρέσουν οι συνταγές. Είναι πολύ γρήγορες, πολύ εύκολες, πολύ υγιεινές. Και πάμε κατευθείαν να ξεκινήσουμε. Η πρώτη επιλογή είναι μαύρο ψωμί με αβοκάντο, αυγό και προαιρετικά μπορείτε να βάλετε και λίγο σολομό. Απλά εγώ βάζω πάντα σολομό γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Χρησιμοποιούμε μισό αβοκάντο, συγκεκριμένα το παίρνω με ένα πιρούνι και το απλώνω στις δύο φέτες. Δεν μου αρέσει να είναι τόσο σκληρό το αβοκάντο, μου αρέσει να είναι μαλακό σαν βούτυρο για να είναι πολύ πιο εύκολο στο άπλωμα. Επίσης και αυτό επιλογή είναι το πόσο μπορείτε να βράσετε το αυγό, κάποιοι το προτιμούν πιο σφιχτό, εγώ το προτιμώ πιο μελάτο. Επίσης μπορείτε να απλώσετε στο ψωμί σας αντί για αβοκάντο Philadelphia Light ή Philadelphia κανονικό, ανάλογα με το τι προτίμηση έχετε. Εμένα μου αρέσει πιο πολύ το αβοκάντο γιατί έχει πιο βουτυρένια γεύση και γενικότερα το αγαπώ. Εδώ με το αυγό έγινε κάτι λάθος μάλλον, γιατί μου βγήκε λίγο πιο μελάτο από ό,τι θα ήθελα. Παρ' όλα αυτά δεν πτωούμε, όπως και να βγει το αυγό, εγώ θα το φάω. Προσθέτω αλάτι μαλαΐων, όχι ότι έχει κάποια ιδιαίτερη διαφορά για μένα, το ίδιο μου κάνει με το άλλο αλάτι, αλλά μου αρέσει γιατί είναι πιο χοντροκομμένο. Λίγο πιπέρι και επίσης η τελευταία μου τρέλα είναι το μαύρο σουσάμι, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο και πολύ αρωματικό. Το βάζω σχεδόν παντού τελευταία, δεν ξέρω τι έχω πάθει. Τέλος, προσθέτω τον σολομό. Δεν θέλω να βάλω πολύ ποσότητα για να μην βγει πολύ αλμυρό. Και εδώ ολοκληρώνεται η πρώτη επιλογή πρωινού. Η επόμενη επιλογή, μαντέψτε, είναι ράπ ολικής άλεσης με ντομάτα, αβοκάντο, καλαμπόκι, ρόκα και σολομό. Χρησιμοποιώ και εδώ μισό αβοκάντο. Εδώ δεν θα το απλώσω στην πίτα ολικής. Η συγκεκριμένη νομίζω πίτα βέβαια δεν είναι καν πίτα ολικής, αλλά εν πάση περιπτώσει καταλαβαίνετε που το πάω. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και πίτα ολικής άλεσης αν θέλετε. Απλά το κόβω σε μικρές φετούλες και το βάζω στη βάση μου. Βάζω 2 φετούλες ντομάτα σύνολο και τις απλώνω έτσι ώστε να μπορέσει κάποια στιγμή να κλείσει αυτό το ράπ, αν και αυτό το ράπ δεν έκλεισε ποτέ, αλλά εν πάση περιπτώσει προσθέτω λίγη ρόκα και επίσης προσθέτω και ελάχιστο σολομό. Βλέπετε, είμαι πάρα πολύ καλό παιδί, δεν βάζω πολύ σολομό, παρόλο που τον αγαπώ, βάζω μικρή ποσότητα σχετικά. Συνεχίζω με καλαμπόκι, το οποίο δίνει λίγο γλύκα, αλλά δεν αφήνει πολύ γλυκιά επίγευση στο πρωινό μας. Απλά μου αρέσει πάρα πολύ σαν γεύση και το καλαμπόκι. Λίγο πιπέρι, λίγο αλάτι, λίγο πάπρικα. Για την τρίτη επιλογή πρωινού έχουμε pancakes βρώμης με μία φέτα τυριού toast και ένα αυγό. Είναι πάρα πολύ απλή ουσιαστικά συνταγή, καθώς σε ένα μπολάκι ανακατεύω μία κούπα βρώμη αλεσμένη, ένα αυγό και μία λιωμένη μπανάνα. Όσο πιο μαύρη είναι η μπανάνα, τόσο πιο μαλακή, τόσο πιο εύκολο γίνεται το pancake. Προσέχουμε να έχουμε λαδώσει λιγάκι το τηγάνι, έτσι ώστε να μην μας βγουν μαύρα. Εμένα δεν μου βγήκαν μαύρα, φαίνονται λίγο καφέ, αλλά βγήκαν πιο άσπρα από ό,τι φαίνονται στην κάμερα. Μπορείτε επίσης να βάλετε και Φιλαδέλφια, μπορείτε να βάλετε και γαλοπούλα, μπορείτε να βάλετε και τις Παναγιά στα μάτια στα pancakes αυτά. Εγώ τα κράτησα λίγο πιο simple, βάζω και τα αλάτι και το πιπέρι μου και that's all.
Η επόμενη επιλογή πρωινού νομίζω ότι είναι πάρα πολύ basic. Παρ' όλα αυτά, βάζω μία κούπα βρώμη, μία κουταλιά λιναρόσπορο και μία κουταλιά σπόρους τσία. Τα βράζω και από πάνω βάζω τυρί. Η επόμενη επιλογή είναι ομελέτα λαχανικών και επειδή καθόλου χρόνος δεν υπάρχει, ταραν, έτοιμη και η ομελέτα μας.